Πάμε στη βόμβα που έριξε πριν από λίγη ώρα ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Κώστας Μπαριώτας. Είχε κάνει μια ανάρτηση στα social media του και ήρθε βεβαίως με περαιτέρω διευκρινιστικές δηλώσεις στον Sky πριν από λίγη ώρα, πως από τις διασταυρώσεις που έχουν γίνει προκύπτει ότι το αρχαίο θέατρο της Λάρισας μαζί με τους περιβάλλοντες χώρους παραχωρείται στο υπερταμείο. Είναι μια αποκάλυψη που προφανώς δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Γράφει συγκεκριμένα σε ανάρτησή του ο Κώστας Μπαριώτας. Το οικοδομικό τετράγωνο ΚΧ871 στο λόφο του Φρουρίου στη Λάρισα περνάει στο υπερταμείο. Τι περιέχει? Το αρχαίο θέατρο. Το έχουν ξεφτυλίσει τελείως. Τι άλλο άραγε κρύβουν οι κωδικοί? Αναρωτιέται ο βουλευτής. Πάμε να τον ακούσουμε. Κύριε Μπαριώτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Βουλή. Μιλάτε συνολικά για 157 ακίνητα στον ομό της Λάρισας, που μάλιστα λέτε εκχωρούνται και κρυφά από την τοπική κοινωνία ή από τις τοπικές κοινωνίες. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς απλώνεται αυτός ο αριθμός των 157 ακινήτων. Και επίσης μιλάτε και για μια περίεργη σιωπή και από τον Δήμο Λαρισαίων. Ποια είναι αυτή η ιστορία? Διότι θα διαβάσω και σε λίγο την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, που λέει ότι κανένα μνημείο, κανένας αρχαιολογικός χώρος, τίποτα τέλος πάντων, δεν παραχωρείται στο υπερταμείο. Εσείς όμως λέτε έχουμε το σχέδιο που ο λόφος του Φρουρίου, όπου υπάρχει και το αρχαίο θέατρο, παραχωρούνται στο υπερταμείο. Η ιστορία είναι σχετικά απλή. Υπάρχουν 10.000 ακίνητα ανά την Ελλάδα, εκ των οποίων τα 157 έχουν κωδικούς του νομού Λάρισας και εκ των οποίων τα 119 έχουν τον κωδικό του Δήμου Λάρισας, τα οποία εκχωρούνται στο υπερταμείο. Το μόνο πράγμα που έχει δημοσιευθεί είναι μια λίστα με κωδικούς. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για όλους μας, εκτός από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, τους πρωτοβάθμιους και τους δευτεροβάθμιους, δηλαδή την περιφέρεια και τους δήμους, να διασταυρώσουν ποια είναι αυτά τα ακίνητα. Από κάποιες καταγγελίες και κάποια στοιχεία περιήλθαν σε γνώση μου, ένα από τα ακίνητα που παραχωρούνται μέσα στο Δήμο της Λάρισας είναι το ΚΧ871, οικόπεδο το οποίο είναι, δεν είναι άλλο παρά το αρχαίο θέατρο. Και μιλούμε για παραχωρήσεις ενός αιώνα περίπου, έτσι μέχρι το 2115. Όντως προβλέπει η διαταγή εξαιρέσεις, όμως δεν μπορώ να φανταστώ με ποια διαδικασία μπορεί να μπαίνει σε αξιολόγηση ένας αρχαιολογικός χώρος σαν το αρχαίο θέατρο. Δεν μπορώ να φανταστώ με ποια λογική μπορεί να μπαίνει σε διαδικασία μεταβίβασης τα μισά Χανιά, έτσι, γιατί υπάρχουν και τέτοια, υπάρχουν πολλά στοιχεία ανά την Ελλάδα. Μάλιστα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κανείς δεν βγαίνει να μας πει ποια είναι αυτά τα ακίνητα. Λοιπόν, το θέατρο είναι ένα συμβολικό, κανένας δεν αφιβάλλει ότι τελικά δεν θα πάει πουθενά, αν χρειαστεί θα σταθούμε μπροστά που λέει ο λόγος. Αλλά υπάρχουν ακίνητα του δημοσίου μέσα στην πόλη της Λάρισας, που ανήκουν στο Υπουργείο Γεωργίας, που ανήκουν στο Δασαρχείο, που ανήκουν σε άλλους φορείς, που ανήκουν στο στρατό, τα οποία ενδεχομένως να μεταβιβαστούν χωρίς να πάρουν χαμπάρι, αποτελώντας για τον επόμενο αιώνα είτε πρόσκομα στην ανάπτυξη της πόλης, ή μπορεί να δούμε developments που λένε και οι αδερφοί και οι παιδί, οικοδομικές δηλαδή επιχειρήσεις από το υπερταμείο, μέσα στην πόλη, μέσα στον πολεοδομικό ιστό, και μετά να λέμε τι κρίμα που δεν πήραμε χαμπάρι όταν μεταβιβάστηκε κτλ. Νομίζω ότι το πρώτο και αυτό το νόημα έχει κυρίως κινητοποιήσει. Το πρώτο έχει να εξαιρεθεί το θέατρο ρητά, πρέπει να εξαιρεθεί ρητά, να φύγει από τον κατάλογο. Αλλά και να δείτε να σβήσει, τι άλλο λέτε. Να σβήσει ο κωδικός του θεάτρου. Ωραία. Ο οποίος περιλαμβάνεται στη λίστα, πρέπει να σβήσει τώρα. Όχι λοιπόν, αν και όταν. Επιτρέψτε μου πριν συνεχίσετε, έτσι, να διαβάσω. Είναι ολιγόλογη η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού που ήρθε πριν από λίγη ώρα. Με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται στο θέμα της δίθεν παραχώρησης μνημείων και ακινήτων του Υπουργείου Πολιτισμού προς την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, το Υπουργείο διευκρινίζει ότι η σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργού την παραθέτει και η παράγραφος τάδε του άρθρου τάδε διασφαλίζουν ότι τα ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος δεν παραχωρούνται στην ΕΤΑΤ. Πηδώ ένα σημείο και λέει: τα μνημεία, τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι ιστορικοί τόποι, η πολιτιστική κληρονομιά εν γέννη δεν παραχωρούνται και δεν υπάγονται σε κανένα καθεστώς συναλλαγής. Αυτό σας καλύπτει ή αυτό που είπατε λίγο πριν πρέπει να το δούμε στην πράξη, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ρητά να αποδεσμευτεί τουλάχιστον το θέατρο και να δοθούν διευκρινήσεις
για τα άλλα, όχι από το Υπουργείο ακίνητα. Πολιτισμού, προφανώς δεν είναι αρμόδιο. Ως δήλωση πολιτική, νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας που να μην υπογράφει αυτή τη δήλωση. Έτσι. Δεν παραχωρούνται και δεν διαπραγματεύονται οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία πολιτισμού, προφανώς. Τότε το ερώτημα είναι όμως τι δουλειά έχουν στη λίστα. Αυτή είναι μια λίστα 10.000 ακινήτων του δημοσίου από τις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ακινήτων που έχει το δημόσιο. Ποιος γιατί είναι εκεί και γιατί έχουν μπει σε μια διαδικασία Ωραία. Στην οποία θα εξεταστούν κατά περίπτωση, λέει η ίδια η απόφαση, και αν συντρέχουν νομικά προβλήματα ή δεν τηρούν τις προδιαγραφές, δεν θα μεταβαστούν στο τέλος. Δεν έχουν καμία λύση να φύγουν τώρα, ένα, και δεύτερον, να φύγουν οι κωδικοί και να κατατεθούν λίστες με τα ακίνητα τα πραγματικά. Είναι ένα λογοτεμάχιο εκεί. Έτσι. Λέτε, είναι, κύριε Μπαριώτα, το ότι απορίας άξιον δε είναι ότι ο Δήμος Λαρισαίων μάλλον δεν έχει καμιά πληροφόρηση για το θέμα. Δεν ξέρω αν το πήρε χαμπάρι, μπορεί και να μην το πήρε. Εσείς μιλάτε για μια... κοιτάξτε, να σας πω, δεν προέκυψαν αυτές οι συζητήσεις την τελευταία ώρα. Είναι ώρες που τρέχουν αυτά τα θέματα. Όχι, όχι. Είναι από τις 19 έκτο αναρτημένο το ΦΕΚ στο διαδίκτυο, σύμφω, που έχει τον κατάλογο με τους ΚΑΕΚ, δηλαδή με τους κωδικούς. Λέω ότι μετρούν ώρες αυτές οι φασαρίες. Μετρούν μέρες. Υπάρχει μια χινοστιβάδα από χθες. Η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία διασταύρωσης είναι δύσκολη μόνο με τον κωδικό. Δεν είναι τυχαίο. Εδώ η κυβέρνηση κάνει μια ατιμία. Έτσι. Η κυβέρνηση που ξεσήκωσε τον τόπο ως αντιπολίτευση, που έριχνε κυριολεκτικά ξύλο, όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά ξύλο, για να μην, προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση στο ελληνικό, για να μην γίνει η εκμετάλλευση του οικοπαίδου του Αφάντου στη Ρόδο, τα είχαμε μάθει, είχαν γίνει συμβολικά ορισμένα κτήματα, τώρα περνάει την μεταβίβαση 10.000 ακινήτων του δημοσίου στη ζούλα, νύχτα και μόνο με τους κωδικούς του κτηματολογίου, ακριβώς για να μην μπορείτε εσείς και εγώ να διαπιστώσουμε ποια είναι αυτά τα κίνητα. Δεν μπορείτε ούτε εσείς, ούτε εγώ, παρόλο που είμαι βουλευτής, να μπω στο κτηματολόγιο, δεν έχω κωδικούς, μόνο η αυτοδιοίκηση και τα γραφεία του κτηματολογίου έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Δεν έγινε τυχαία. Άρα εσείς λέτε ότι... Και εδώ πρέπει να μάθουμε ποια είναι τα ακίνητα και τα ακίνητα που είναι ευαίσθητα, είτε αρχαιολογικοί χώροι όπως το θέατρο, είτε χώροι οι οποίοι αξιοποιούνται, πρέπει να αξιοποιηθούν από το Δήμο ή προοριζόταν για πλατεία ή είναι χώροι του ΟΣΕΜΕ στην πόλη, γιατί υπάρχουν τέτοια θέματα, έτσι, τέτοια ερωτήματα προκύπτουν από αυτά στοιχεία που βγάλαν άλλες αυτοδιοικήσεις. Πρέπει να φύγουν από εκεί. Μάλιστα. Έτσι. Εσείς, ότι λοιπόν, πρέπει λέτε... να προστατευτεί, πρέπει να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον στο νομό Λαρίσης και σε όλη την Ελλάδα από μια δόλια μεταφορά, ξεπούλημα ακινήτων που επιχειρεί αυτή η κυβέρνηση χωρίς καμιά συζήτηση και χωρίς καμιά διαφάνεια. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να ακυρωθεί και να ξαναγίνει όπως πρέπει, μετά από τη γνώμη των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών, επί συγκεκριμένων ακινήτων και όχι επί αφηρημένων αριθμών. Πρόκειται περί ατιμίας. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν μας λέτε ουσιαστικά, κύριε Μπαριώτα, ότι πολλαπλασιάζεται η ευθύνη του Δημάρχου Λαρισαίων και όλων των δημάρχων, γιατί μιλάτε για όλο τον νομό της Λάρισας, επειδή ακριβώς έχουν την πρόσβαση στα στοιχεία, πολλαπλασιάζεται η ευθύνη τους όχι μόνο ως αιρετή να αντιδράσουν σε αυτό, αλλά να κάνουν και την έρευνα και να φωτίσουν κάτι που είναι πολύ θολό ακόμη, πολύ γκρίζο. Στα Χανιά και στην Καλαμάτα οι δήμαρχοι βγάλανε πρώτη τα στοιχεία για να ποια ακίνητα επρόκειτο να ήταν στη λίστα. Όσοι έχουν το καθήκον της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος στην πόλη και του τοπικού συμφέροντος και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, και αυτοί που έχουν στην πόλη, αφού το Υπουργείο τα κρύβει, στην πόλη της Λάρισας, στον νομό της Λάρισας, τη δυνατότητα να διασταυρώσουν τους αριθμούς, πρέπει να μας πούν ποια είναι αυτά τα κίνητα. Μάλιστα. Και στη συνέχεια να συζητήσουμε, δεν είναι ούτε αντίθετος στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, ούτε αντίθετος στην ιδιωτικοποίηση, ίσα ίσα. Μόνο που πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε και να ξέρουμε επίσης ότι ό,τι πάει στο υπερταμείο, το 50% της αξίας του όταν πωλείται πάει στα δάνεια, στην εξυπηρέτηση των δανείων. Λοιπόν, χρήσιμη έτσι φασαρία που γίνεται, γιατί πραγματικά, όπως λέτε, θα μάθουμε για ποια μιλούμε, μην πάμε έτσι στα τυφλά. Θέατρο, και να είναι πούμε... στη λίστα. Όποιος άρρωστος εγκέφαλος έβαλε το αρχαίο θέατρο της Λάρισας, τα ενετικά τείχη των Χανίων και το πρώτο δημοτικό σχολείο της Καλαμάτας στα ακίνητα που είναι προς πώληση, πρέπει να τα διορθώσει, αν είναι λάθος.
Ευχαριστούμε κύριε Μπαριώτα, θα επανέλθουμε στο θέμα, να είστε καλά.